Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί και οι αξιολόγησεις όπως η Moody's να προβλέπουν τη διατήρηση των κεφαλαιακών περιορισμών στην Ελλάδα έως το τέλος του 2019. Ωστόσο, κυβέρνηση και θεσμοί έχουν ήδη καταρτήσει τον οδικό χάρτη εξόδου από τα Capital Controls. Μπορεί η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της χώρας με την πλήρη απελευθέρωση των αναλήψεων μετρητών από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να μην φαίνεται μακρινή. Ωστόσο, η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό, που είναι και το τελικό στάδιο της χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών, δεν είναι ορατή, δεδομένου πως προϋποθέτει ένα ειδικό περιβάλλον για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε να διαβάσετε στο insider.gr τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να επιτευχθούν για να υπάρξει πλήρης άρση των Capital Controls. Σήμερα Τρίτη αναμένεται να δώσει στην δημοσιότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την έκθεση του άρθρου 4 για την ελληνική οικονομία, στην οποία θα ενσωματώνεται η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Στην έκθεσή του, το Ταμείο αναμένεται πως θα επισημαίνει ότι η αγορά εργασίας δεν αντέχει επιστροφή στο παρελθόν, θα βγάζει κόκκινη κάρτα στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και θα εκφράζει αντιρρήσεις στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακόμη θα εκφράζει τον προβληματισμό του για την βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος λόγω της διπλής νάρκης της γύρανσης του πληθυσμού με τη μείωση του εργατικού δυναμικού, κλείνοντας κάθε παράθυρο στο ενδεχόμενο αναστολής των ψηφισμένων περικοπών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Μετά από τις ιδιωτικοποιήσεις των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, σειρά παίρνουν 10 μικρότερα αλλά εξαιρετικής σημασίας λιμάνια που έχουν περάσει προς αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Στελέχη του Ταμείου δηλώνουν ότι οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν και δηλώνουν πως θα υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβριο, ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη. Το μόνο που είναι γνωστό μέχρι στιγμής για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαβρίου, Ραφίνας, Ιγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου είναι ότι δεν πρόκειται να πουληθούν οι οργανισμοί που έχουν αναλάβει τη λειτουργία τους μέχρι το 2042, όπως έγινε με τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ. Αντίθετα, οι οργανισμοί λιμένων θα παραμείνουν στον έλεγχο του δημοσίου και θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες επενδυτές συγκεκριμένες λειτουργίες τους. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 759,11 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,12% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.